Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρωινή ανάρτηση. Η ώρα έχει περάσει λίγο μετά τις 9 και εμείς είμαστε εδώ πιστές στο ραντεβού μας να σας ενημερώσουμε για όλα τα νέα και σήμερα τα νέα είναι πολλά. Έχουμε ρεγδαίες εξελίξεις, ειδικά στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Η μία Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα, καλημέρα Νικολέτα. Θα ρίξουμε μια ματιά αρχικά για... Στο σαν σήμερα, τι έχει γίνει σαν σήμερα. Να πούμε πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, ο Διονύσης και η Διονυσία. Χρόνια σας πολλά σε όλους. Σήμερα τα σχολεία που βρίσκονται εντός Αθηνών είναι κλειστά λόγω του ότι ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης είναι πολιούχος των σχολείων. Να το τονίσουμε αυτό ότι τα υπόλοιπα σχολεία έχουν κανονικά μάθημα. Ας περάσουμε τελικώς να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. Το 1866, σαν σήμερα, θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Σαν σήμερα το 1908, ο Λέον Τρότσκι κυκλοφορεί στη Βιέννη την εφημερίδα «Πράβδα», όργανο των εξόριστων Ρώσων κομμουνιστών. Το 1926, σαν σήμερα, ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετονομαστεί σε Χελέξπο. Το 1945 ο Elvis Presley σε ηλικία 10 ετών παίρνει πρώτη φορά μέρος σε διαγωνισμό ταλέντων κάνοντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή του και καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και λαμβάνει έπαθλο 5 μόλις δολάρια. Σαν σήμερα μετά από λίγα χρόνια θα γράφουν τα άρθρα αυτά που λένε τι έχει γίνει σαν σήμερα, ότι σαν σήμερα το 2013 συνελήφθη ο Γενικός Γραμματέας και προφυλακίστηκε Νίκος Μιχαλογιάκος της Χρυσής Αυγής. Ας περάσουμε να δούμε ποιος έχει γεννηθεί σαν σήμερα. 1897, Λουίς Αραγκόν, ένας Γάλλος συγγραφέας. 1936, Στίβ Ράιχ, Αμερικανός συνθέτης, εκπρόσωπος της μινιμαλιστικής σχολής. 1945, Βίκτορ Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν με 3 χρυσά μετάλλια και αργυρός σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ας περάσουμε να δούμε και τους θανάτους που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1226, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, κατά κόσμον γνωστός ως Τζιοβάνι Μπερναρντόνε. Καθολικός μοναχός, ήταν ιδρυτής του τάγματος των Φραγκισκιανών, προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία. Το 1977 πέθανε ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος, ενώ το 1999 ο Ακίο Μωρίτα, Ιάπωνας επιχειρηματίας, συνιδρυτής της κολοσσέας Ιαπωνικής εταιρείας ηλεκτρονικών της Sony. Αυτά είναι ουσιαστικά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Ας περάσουμε να δούμε τους τίτλους των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Στην εφημερίδα «Τα Νέα». Απόφαση σοκ από τους ανακριτές για τους χρυσαυγίτες. Ελεύθεροι να προκαλούν. Άφησαν έξω 3 της μαύρης συμμορίας. Νυχτερινό θρίλερ με τον Μιχαλογιάκο. Στην εφημερίδα «Δημοκρατία», κορυφαία γκάφα με τη Χρυσή Αυγή. Γιατί οι εισαγγελείς και ανακριτές έκαναν τη μεγάλη έκπληξη. Μείζον θέμα στην κυβέρνηση ή μη προφυλακίσεις των 3 βουλευτών που όλοι προεξοφλούσαν. Με το ίδιο ακριβώς μοντέλο θα αντιμετώπιζαν και τις κουριές. Γι' αυτό λοιπόν κάποιες δυνάμεις της μηντιακής πραγματικότητας μοίραζαν ποινές πριν την ύπαρξη δίκης. Στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», μετά την απόφαση έκπληξη για αποφυλάκηση με περιοριστικούς όρους, αμετανόητη προκλητική. Απειλές για μάχη με σφαίρες, χειδεολογίες και χειροδικίες στο προάβλιο των δικαστηρίων από τους υπόδικους της Χρυσής Αυγής. Ενώ στην εφημερίδα «Το Έθνος», ολονύκτιο θρίλερ με τον Μιχαλολιάκο. Νταϊλίκια μπροστά στα μάτια του νόμου. Τραμπουκισμοί κατά δημοσιογράφων. Ήβρεις και απειλές έξω από τη Γαδά. Επίθεση κατά αστυνομικών στην Ευελπίδων. Στην εφημερίδα «Ημερησία», επιστροφή στα κέρδη. Κλείνει φέτος ο καθοδικός κύκλος για τις επιχειρήσεις. Αύξηση του κύκλου εργασιών των εισηγμένων και άνοδο των μετοχών για το 2014 βλέπει η Citigroup. Εντυπωσιακή συρρήκνωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα. Εφημερίδα «Είναι αυτεμπορική». Κατά 6 φορές αυξήθηκε η φορολογία των ακινήτων. Όχι στην άμεση άρση απαγόρευσης των πληστηριασμών, λέει η αγορά. Περισσότερες 13,94% αυξήσεις στο 9μηνο. Στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», έσχος για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Είτε η δικογραφία δεν έχει δέσει τους κατηγορουμένους, είτε ανακριτές και εισαγγελείς ολιγόρησαν. Ενώ στην εφημερίδα «Η Εσπρέσο», ο εκρηκτικός δήμαρχος Στυλίδας επιστρέφει στην TV. Γλέτσο στο κελί του Λάκη.
Στην εφημερίδα «Η Αυγή», «Ολισθηρή», «Χειρισμοί», «Σαμαρά». Κίνδυνος να μείνει μετέωρη, η προσπάθεια αντιμετώπισης του νεοναζισμού από την ευνίδια σπουδή και την προχειρότητα του Μαξίμου. Στην εφημερίδα «Η Καθημερινή», «Ευνηδιασμός και ερωτήματα», «Τέλος της εποχής Μπερλουσκόνη», «Μέτρα για το κενό του 2014». Στην εφημερίδα των συντακτών, η μη προφυλάκηση των τριών δεν ακυρώνει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Διαρκές το έγκλημα. Ενώ στον ριζοσπάστη δηλώσεις Σαμαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στοχοποιούν το λαϊκό κίνημα με επικίνδυνες θεωρίες. Και η τελευταία εφημερίδα πολιτική για σήμερα, το Ποντίκι. Επικίνδυνοι Ναζί, ανίκανη κυβέρνηση. Το Φίδι έμεινε στον κόρφο μας. Ελεύθεροι χρυσαυγίτες βουλευτές, εκτιθειμένη η κυβέρνηση, η επικοινωνιακή συντριβή εκθέτει διεθνώς τη χώρα. Απίστευτη δήλωση Σαμαράς της ΗΠΑ για αριστερό άκρο, το οποίο πρέπει να χτυπηθεί. Αυτή ήταν, όπως είπαμε, η κυριότερη τίτλη των αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ας περάσουμε όμως στις αθλητικές. Νικολέτα. Στην εφημερίδα «Η Πράσινη», αυτό είναι ο εξάστερος. Καψούρα, ατέλειωτη αγάπη με τον πράσινο ναό. Μαγεία η νέα φανέλα, περιμένει το 7ο αστέρι. Ενώ στην εφημερίδα «Η Γάτα», δύο άση και ένα γκολ στην βασική πρόταση. Μεγάλα φαβορή στο Europa League. Στην εφημερίδα «Πρωταθλητής σε όλα». Άντε γεια, μόνο εσύ θρυλάρα μου, τέτοια μαγικά, μαγικά διπλά. Χατρίκο πιστολέρο, χάζεψε την Ευρώπη. Τους τρέλανε όλους και βάλε θεμέλια πρόκλησης. 0-3 την Άντερλεχτ. Στην εφημερίδα «Ο Γαύρος», Άντερλεχτ Ολυμπιακός, 0-3. Κόκκινος ο Θεός, η Μύθεη, Μήτρογλου και Ρομπέρτο. Τρεις γκολάρες ο Κοστάρας, βράχος αράχνη, πείτε τον όπως θέλετε, ο Ισπανός τερματοφύλακας. Στην εφημερίδα Sport Day, τους ξεφτύλισες. Η Άντερλεχ έκανε ευκαιρίες, ο Μήτρογλου ποτέ. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, όλες οι λεπτομέρειες από τα προκαλυπτήρια της γηπεδάρας που δεν έχει προηγούμενο. Μήτρο-Νάλντο. Μητρονάλιντο, πολύ πετυχημένος τίτλος. Πάμε στην εφημερίδα «Γκολ». Ρομπέρτο Γλου, ο θρύλος τεράστιο 3-0, την Άντερλεχτ. Δέος για τον νέο στολίδι της ΑΕΚ, τα τείχη της Βασίλισσας. Και τέλος, στην ώρα των σπορ, σοκ και δέος σε όλο τον ενωσίτικο κόσμο και όχι μόνο από το απίστευτο σχέδιο για τον νέο ναό της ΑΕΚ. Μπροστά στην Ανάσταση της ΑΕΚ που ζούμε από χθες το βράδυ, με την παρουσίαση της Αγία Σοφιάς, ιερός ναός της ΑΕΚ και μνημείο πολιτισμού. Εδώ θα προσκυνάνε όλοι. Μόνο εσύ μπορούσες. Ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Διαβάσαμε και τους τίτλους από τις κυριότερες πολιτικές αθηναϊκές εφημερίδες. Να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε.
πιο γνωστός άγνωστος νη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σήμερα και πάλι παρακολουθούτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα είμαστε καθημερινά μέχρι και τις 11 μαζί. Έλενα, δύσκολη ημέρα σήμερα, αλλά επειδή είναι δύσκολη ημέρα σήμερα, θα θέλαμε και την δική σας πνοή, τις δικές σας απόψεις. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500, καθώς και να μας στείλετε email στο πρώτη-ανάρτηση1@gmail.com. Πάμε όμως σιγά σιγά. Ξέχασες να πεις, συγγνώμη, ότι μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Πρώτη Ανάρτηση. Πάμε, ναι, να Νικολέτα, να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Στο πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας λέει: στη φυλακή ο Μιχαλολιάκος, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση να γνωρίζετε. Προφυλακιστέ επίσης ο Γιώργος Πατέλης, Γιάννης Λαγός. Σήμερα η απολογία του Χρήστου Παπά. Ελεύθερη η Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Μίχος. Πάμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο, η σειρά του αρχηγού. Κρίσιμη σύσκεψη να κριτή και εισαγγελέα για Μιχαλολιάκο Πατέλη. Να μην ξεχάσουμε όμως να πούμε ότι, να το θυμάστε κι εσείς, υπάρχει ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία, την οποία διοργανώνει το zoogla.gr με μια ειδική ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι θα αναλύσουν και τα αποτελέσματα από αυτά που εσείς θα ψηφίσετε. Η έρευνα είναι για τις τάσεις της κοινής γνώμης μετά από τις εξελίξεις που υπάρχουν για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Για να ψηφίσετε πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να είστε σίγουροι ότι υπάρχει πλήρης εχεμήθεια, τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιευτούν πουθενά. Να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι ουσιαστικά δεν ζητάει κάτι η ψηφοφορία, παρά μόνο το φίλο σας, το φίλο αν είστε άντρας ή γυναίκα, την ηλικία σας, το επίπεδο σπουδών σας. Τι θα ψηφίζατε αν οι εκλογές γινόντουσαν την ερχόμενη Κυριακή, τι ψηφίσατε στις προηγούμενες εκλογές. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που μπορείτε να απαντήσετε μέσα από τη διαδικτυακή ψηφοφορία της Ζούγκλας. Νικολέτα, τελικά ψήφισες? Ψήφισα. Μπράβο. Μην με ρωτήσεις τι όμως. Όχι, δεν θα σε ρωτήσω. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα και εγώ ψήφισα. Ελπίζω να ψηφίσετε όλοι. Είναι καλό να διαβάζουμε τέτοιου είδους έρευνες, γιατί αφορά εμάς και την κοινωνία που ζούμε. Να περάσουμε στο θέμα αυτό που φαίνεται το πιο σημαντικό θέμα. Είναι το θέμα αυτό που σήμερα θα παίξει παντού. Από ένα απλό blog μέχρι το δελτίο ειδήσεων των μεγαλύτερων
ιδιωτικών καναλιών. Νικολέτα, φαίνεται πως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέως κρίθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Η απολογία του, να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε στις 7.30 ώρα το απόγευμα εχθές και ολοκληρώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ακολούθησε, Νικολέτα, η απολογία του πυρηνάρχη της Νίκαιας, Γιώργου Πατέλη, ο οποίος επίσης θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις ανακριτικές αρχές. Να συμπληρώσουμε, Έλενα, ότι η απόφαση για τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής πάρθηκε μετά την απολογία του Γιώργου Πατέλη, για να δούνε αν υπήρχε όντως... Εμπλοκή στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να περάσουμε όμως στο... να συνεχίσουμε μάλλον. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος εξήλθε την πόρτα του κτηρίου 6 των δικαστήριων στις 4:38 τα ξημερώματα, 5 παρά 20, και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Τόσο ο Μιχαλολιάκος όσο και ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης θα κρατηθούν εκεί μέχρι να αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα μεταφερθούν. Σήμερα να προσθέσουμε ότι αναμένεται στις 10 η ώρα η μεταγωγή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθεί. Ενώ στις 11 αναμένεται η μεταγωγή του προφυλακιστέου Γιάννη Λαγού και της ανθυπαστινόμου Βενετίας Πόπορη στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου βρίσκεται ο κύριος Κρανιδιώτης. Καλημέρα, κύριε Κρανιδιώτη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα που φαίνεται ότι καίει αρκετά και είναι ένα θέμα που συζητείται παντού, ειδικά σήμερα. Νικολέτα... Κύριε Κρανιδιώτη, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τα συμβάντα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε μια δύσκολη οικονομική στιγμή, σε μια οικονομική στιγμή όπου ο κόσμος, κακά τα ψέματα, δυστυχεί από την οικονομική κρίση και έχει και το πολιτικό σκηνικό να είναι σε αυτή την κατάσταση? Έτσι είναι, αλλά αυτό, ξέρετε, είμαι παντέλος άσχετο με την απονομή της δικαιοσύνης. Και θα σας έλεγα ότι γίνεται μια εντελώς παρανοϊκή συζήτηση. Δηλαδή, από τη μια, η Χρυσή Αυγή, όταν έγιναν οι συλλήψεις, έλεγε ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία. Αφήνονται ελεύθεροι ο κ. Κασιγιάρης και οι υπόλοιποι περιοριστικούς όρους από τον ανακριτή, τον ίδιο ανακριτή που συντάξει τα βαρύτατα κατηγορητήρια, αρχίζουν μετά να πανηγυρίζουν. Μετά προφυλακίζονται ο Μιχαλολιάκος, φαντάζομαι θα ακούσουμε πάλι ότι οι συνωμοσίες συνεχίζονται. Η αριστερά από την άλλη, η αντιπολίτευση, λέει ότι η κυβέρνηση τα έκανε όλα αυτά για επικοινωνιακούς λόγους. Αφήνονται μετά ελεύθεροι, μιλάει τώρα κάποιοι από αυτούς, πάλι με περιοριστικούς όρους που αναλαμβάνω. Ξαναλέμε ότι είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Καταρχήν, όλα αυτά εμένα με πείθουν για ένα πράγμα. Ότι σίγουρα πρέπει να επανέλθει το αδίκημα της περίευρησης αρχής. Διότι κανείς δεν λέει την απλή αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη, κανένας δεν μπορεί να παρέμει και δεν παρεμβαίνει και απόδειξη ή αποφάσει. Ο ανακριτής αποφασίζει μόνο με την ελεύθερη συνείδησή του και δεν κρίνει σε αυτό το στάδιο, δεν δικάζει, να το πω, την πράξη. Κρίνει αν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής, αν είναι επικίνδυνος να τελέσει ξανά πράξη ένα αυτής της οποίας κατηγορείται. Και αυτό το πράγμα αποφασίζει και μόνον αυτό, με αυτά τα δύο κριτήρια που σας είπα. Λοιπόν, επομένως όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται είναι παραπλανητική και προσβλητική. Άκουγα πριν από λίγο σε άλλο σταθμό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για φύλακες εκτός από την αστυνομία και στη δικαιοσύνη με βάση τις χρυσές αποφάσεις. Σήμερα προφυλακίζεται ο Νίκος Μιχαλολιάκος, φαντάζομαι θα λένε κάτι άλλο. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Η κυβέρνηση ως όφιλε έστειλε τις δικογραφίες μετά την ανθρωποκτονία, την δολοφονία που έγινε, έστειλε όλες τις δικογραφίες μαζί με την ανθρωποκτονία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου από εκεί και πέρα έκρινε αυτά τα οποία έκρινε, άσκησε διώξεις, ο ανακριτής κάνει τη δουλειά του, ακόμα συλλέγει αποδεικτικό υλικό. Επομένως, όλη αυτή η συζήτηση είναι βλαπτική για τους θεσμούς και παραπληροφορούμε και τον κόσμο όταν του λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε και με τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη. Κύριε Κρανιδιώτη, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το αύριο της κυβέρνησης? Δηλαδή, τι θα συμβεί από τη στιγμή που ο κύριος Μιχαλολιάκος πλέον βρίσκεται στην φυλακή? Κοιτάξτε, αυτό από μόνο του δεν είναι...
θα σας έλεγα κάτι τόσο κρίσιμο το οποίο να αλλάζει αυτά τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Είτε ο κύριος Μαχαβελιάκος ήταν ελεύθερος στην θεωρία και εξακολουθεί και παραμένει η έξοδος από την κρίση. Αυτό είναι το μεγάλο σίγμα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν φέρουμε αποτελέσματα στην οικονομία και επίσης στη λαθρομετανάστευση, στην καταστολή της λαθρομετανάστευσης και της εγκληματικότητας, δεν έχουμε να φοβόμαστε καμία χρυσή αυγή, καμία άκρα αριστερά, κανέναν. Και αυτό, αν θέλετε, θα ικανοποιήσει πραγματικά πολιτικά, όχι τα χαμηλά ένστικτα, αλλά τις πραγματικές βασικές ανάγκες των πολιτών που αυτό θέλουμε. Δουλειά, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Λοιπόν, αν τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα, να φέρουμε αποτελέσματα σε όλα αυτά, τότε εμείς δεν έχουμε τίποτα να αποβληθούμε. Και σαν δύναμη δημοκρατικής σταθερότητας, θα μπορούμε να οδηγήσουμε τη χώρα στο μέλλον. Κύριε Κρανιδιώτη, ακούστηκαν πολλές φωνές από διάφορους νομικούς κύκλους ότι το πόρισμα του ανακριτή ήταν κάπως βιαστικό. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Ακούστε, να σου πω. Πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι εντυπωσιασμένος με το πώς συνάδελφοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν μια υπόθεση βγαίνουν και σχολιάζουν. Και ενώ δεν γνωρίζουν, γιατί δεν είναι παράγοντες της διαδικασίας. Δεν είναι συνήγοροι υπεράσπιση κάποιου. Ούτε πολιτική αγωγή για να πω ότι έχουν την τυπογραφία και ξέρουν. Πρώτα απ' όλα, το πόρισμα δεν είναι το κατηγορητήριο. Το πόρισμα είναι, να σα το πω αλλιώς, το είπε πολύ ωραία, έφτασα χθες ο συνάδελφος ο Γιάννης Μαντζουράνης και με τη δηλώση του. Άλλη πυκνότητα αποδείξεων χρειάζεται για να ασκηθεί δίωξη, αρκούν και οι αποχρώσεις ενδείξεις ή απλά επαρκείς ενδείξεις, και άλλη πυκνότητα αποδείξεων χρειάζεται για να καταδικαστείς, όπου εκεί χρειάζεται πλέον απόλυτη βεβαιότητα χωρίς καμία αμφιβολία. Και άλλα πράγματα κρίνονται για την προσωρινή κράτηση. Έτσι. Το πόρισμα λοιπόν, απλά διαπίστωσε ο εισαγγελέας με αυτά τα οποία είδε σε αυτό το σύντομο χρόνο, θεώρησε και όπως είναι δικαίωμά του, επαναλαμβάνω, ότι έχει επαρκείς ενδείξεις για να ασκήσει διώξεις. Και από μετά πλέον έγινε ξεκίνησε μια διαδικασία όπου έχει ξεκινήσει μια ανάκριση, υπάρχουν εντάγματα, μαρτυρικές καταθέσεις, συλλέγεται αποδεικτικό υλικό, το κατηγορητήριο, αν το πληροφορούμασταν. Γιατί εγώ δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα που δεν διάβαζα. Είμαι σίγουρος όμως ότι είναι πολυσέλιδο. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση η τυπογραφία που σχηματίζεται για να δικαστεί κάποιος, συγγνώμη, συγχωρέστε με την έκφρασή μου, λάθος, ενώ για να ασκηθεί ποινική δίωξη σε κάποιον και να πάει σε ανάκριση, με το πόρισμα το οποίο μπορεί να αποτελεί, αν θέλετε, την έναρξη, την αφορμή για την ποινική δίωξη. Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει να λέγονται δημόσια από ανθρώπους οι οποίοι είναι νομικοί και να απευθυνόμαστε στο λαό και να τα λέμε έτσι, δημιουργώντας συμφώνειες. Και βλέπετε, στη δικαιοσύνη τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως νομίζουν κάποιοι. Δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο και δίνει εντολές. Οι δικαστές κρίνουν όπως νομίζουν. Και κρίνουν με βάση τις συνθήκες που αφορούν τον κάθε άνθρωπο, τα στοιχεία που έχουν για κάθε άνθρωπο, για κάθε πολίτη. Και είδατε, εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί και από χαρακτήρα και από, αν θέλετε, και από θέση αρχής και λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας, δεν μπορούμε να βγαίνουμε, ας πούμε, να λιδωρούμε τους κατηγορούμενους και να τους βρίζουμε, να προεξοφλούμε την προφυλάκησή τους ή την αθώος ή την απελευθέρωσή τους ή να επιχαίρουμε για το ότι κάποιος φύγε φυλακή ή να εκφράζουμε την οργή μας γιατί δεν πήγε στη φυλακή. Λοιπόν, απ' τα άλλη τα αποφασίζουμε. Αλλιώς τότε να καρφώσουμε 10 παλούκια στο Σύνταγμα, να τους δένουμε τους ανθρώπους για να τους λιτζάρει ο όχλος, είτε είναι της άκρας συμπαθής στην αριστερά, είτε είναι συμπαθής στη δεξιά, να πηγαίνουν οι αντίπολοι και να κάνουν ό,τι νομίζουν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Κρανιδιώτη, υπάρχει η περίπτωση του ενδεχόμενου να πάμε σε προώρες εκλογές? Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Και είναι και το τελευταίο πράγμα το οποίο χρειάζεται η χώρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, κύριε Κρανιδιώτη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε. Έλενα, ακούσαμε τον απόψεις. Πολιτικό σύμβουλο του Αντώνη Σαμαρά, κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Οι απόψεις δίστανται, θα λέγαμε. Θα περάσουμε ούτως ή άλλως, θα ακούσουμε και άλλους εκπροσώπους και άλλων κομμάτων σε λίγο. Ας ξαναπεράσουμε λίγο στο θέμα να δούμε τι έγινε ακριβώς εχθές το βράδυ έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ανέμεναν η σύζυγος του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, η κυρία Ελένη Ζαρούλια, και η κόρη του Ουρανία. Μαζί τους ήταν ο βουλευτής Γιώργος Γερμενής και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής που κατά την έξοδο του Γενικού Γραμματέα φώναξαν συνθήματα όπως «Αίμα τιμή», «Χρυσή Αυγή». Ναι, προηγουμένως από το κτίριο 6 της Ευελπίδων, ο βουλευτής του κόμματος Μιχάλης Αρβανίτης αναστατωμένος φώναξε πως γελία και επίορκα ανθρωπάκια αποφάσισαν την προφυλάκηση του αρχηγού.
Υπενθυμίζεται, να το υπενθυμίσουμε και αυτό, ότι η βάση του κατηγορητηρίου ο Νίκος Μιχαλολιάκος εμφανίζεται να έχει απόλυτα ηγετικό ρόλο τόσο στο πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό κομμάτι της Χρυσής Αυγής. Ο αρχηγός συντόνιζε και γνώριζε την έκνομη δράση της οργάνωσης, αφού όλες οι επιθέσεις, οι βιαιοπραγίες και οι απόπειρες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ήταν προγραμματισμένες, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κατηγορητήριο. Έλενα, να θυμίσουμε στους τηλεθετές μας ότι οι τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής δεν είναι στη φυλακή, δεν είναι δηλαδή πλέον κρατούμενοι. Ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ο κύριος Κασιδιάρης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ και στους τρεις όμως απαγόρευση από την χώρα. Ο μόνος ο οποίος κρίθηκε φυλακιστέως, Έλενα, προφυλακιστέως, Έλενα, είναι ο κύριος Λαγός. Ο οποίος μαζί με τον κύριο Πατέλη και με τον Μιχαλολιάκο θα μεταφερθούν στις φυλακές. Να πούμε ότι είχαμε άλλη μία σύλληψη. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε εχθές αργά το βράδυ η Θέμης Σκορδέλη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται μαζί με έναν 60χρονο συνταξιούχο, αστυνομικός και αυτός, σε αξιόπινες πράξεις μελών της Χρυσής Αυγής. Νωρίτερα για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ο 54χρονος αστυνομικός υποδιευθυντής Αθανάσιος Κάρας, καθώς και μια γυναίκα 52 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι τέσσερις εμπλεκόμενοι βαρύνονται κατά περίπτωση με τις κατηγορίες της κατάχρησης εξουσίας κατά εξακολούθηση, της ψευδούς βεβαίωσης, νόθευσης κατά εξακολούθηση, της λαθρεμπορίας, της παράβασης νομοθεσίας περί όπλων και πνευματικής ιδιοκτησίας, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά εξακολούθηση, της παράβασης του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και αγορά και για αγορά και για κατοχή. Να σημειωθεί επίσης ότι στο σπίτι του 54χρονου Αθανάσου Σκάρα είχαν βρεθεί σημειώσεις που έφεραν το όνομα της βουλευτής Θέμης Σκορδέλη. Να ξαναπούμε, Έλενα, ότι σε πολύ λίγη ώρα, σύμφωνα με τα δεδομένα, θα αναμένεται λοιπόν η μεταγωγή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παπά στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί. Και στις 11 η ώρα αναμένεται η μεταγωγή του προφυλακιστέου Γιάννη Λαγού και της Ανθιπαστινόμου στις φυλακές Κορυδαλού. Επίσης, όπως γνωρίζετε, ο Γενικός Γραμματέας ο Μιχαλολιάκος έπειτα από την απολογία του μεταφέρθηκε στην Γαδά. Λοιπόν, ότι το τηλέφωνο ήταν εκείνο που ναι, μίλησε. Ναι, τα τηλέφωνα ήταν πάρα πολύ σημαντικά στην έκβαση της δίκης αυτής, της απολογίας μάλλον. Όχι μάλλον, βασικά, σίγουρα. Σύμφωνα, όπως υποστήριξε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας Μιχαλολιάκος, υποστηρίζει ότι καταγεγραμμένες τηλεφωνικές κλήσεις από τον πυρηνάρχη της τοπικής οργάνωσης Πατέλη ήταν σε σταθερά τηλέφωνα που έγιναν μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Αφορούσαν αριθμούς που ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος είχε παραχωρήσει στα γραφεία του κόμματος. Επομένως, σύμφωνα με την υπεράσπιση του, δεν υποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος πυρηνάρχης Γιώργος Πατέλης συνομίλησε με τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Εχθές το βράδυ, επίσης, στο κτίριο της Ευελπίδων, στο κτίριο 6, ήταν μαζεμένοι πάρα πολλοί υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα Νικολέτα, προφανώς για να τονώσουν το ηθικό. Μπορείτε και εσείς να δείτε τα πλάνα από εκεί. Έλενα, μιλάμε για ένα μεγάλο θέμα. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο το έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός, το οποίο ήταν χαμηλά και έφτασε στη Βουλή, μπήκε μέσα στη Βουλή και ξαφνικά γίνονται τέτοια περιστατικά. Βλέπουμε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρισκόντουσαν στο χώρο. Βλέπουμε ελληνικές σημαίες. Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή φώναζαν η γυναίκα του κύριου Μιχαλολιάκου, η Ελένη Ζαρούλια, η κόρη του Ουρανία. Όπως είπαμε, ήταν και ο Γερμενής ο βουλευτής παρών. Ας περάσουμε όμως να δούμε ένα άλλο θέμα που φαίνεται ότι έχει απασχολήσει αρκετά, όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η βρετανική εφημερίδα Guardian παρουσιάζει το χαστούκι του Ηλία Κασιδιάρη στην κάμερα του Reuters. Ανοίχτε, ανοίχτε, μην γράφετε τίποτα, μην αρχίσω να τα σπάω.
Ήταν τα λόγια του Ηλία Κασιδιάρη λίγο πριν επιτεθεί στο ξενοτηλεοπτικό συνεργείο. Η κάμερα του Reuters κατέγραψε τους τρεις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αποχώρησαν από τα δικαστήρια, βρίζοντας και απειλώντας τους δημοσιογράφους. Ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν δίστασε καθόλου να χτυπήσει έναν φωτογράφο και τον οπερατέρ του Reuters που βρέθηκαν στο δρόμο του. Μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς τη σκηνή από το περιστατικό, από το συγκεκριμένο συμβάν. Όπως ήταν λογικό έπειτα από αυτό, και η ΠΟΕΣΥ έβγαλε ανακοίνωση ότι οι απειλές δεν πτωούν τους εργαζόμενους του τύπου. Να περάσουμε όμως πρώτα στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μαργαρίτη. Με τον κύριο Θεόδωρο Μαργαρίτη, λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα, καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα. Ποια είναι η δική σας άποψη, η δική σας πνοή για τα συμβάντα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κύριε Μαργαρίτη? Η Δημοκρατική Αριστερά είναι σταθερά απέναντι στο φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού. Σας υπενθυμίζω ότι από την άνοιξη, προφητικά ίσως, ο υπουργός που είχαμε στην τότε τρικομματική κυβέρνηση, ο κ. Αντώνης Ροπακιώτης, είχε φέρει τον περίφημο αντιρατσιστικό νόμο, που θα είχε ένα ισχυρό στίγμα πολιτικής βούλησης για την πάταξη της φασιστικής και ρατσιστικής βίας. Δυστυχώς τότε αυτό ανεκόπη από τη Νέα Δημοκρατία και αποτέλεσε έναν από τους λόγους που οδήγησαν στην ρήξη στην τρικομματική κυβέρνηση. Σήμερα είμαστε μπροστά στην προσπάθεια εξάρθρωσης της φασιστικής αυτής οργάνωσης και θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο της δικαιοσύνης, διότι προφανώς η κύρια ουσία θα είναι το δικαστήριο το οποίο θα κρίνει για τον εγκληματικό χαρακτήρα αυτής της οργάνωσης. Κύριε Μαργαρίτη, να σας κάνω μία ερώτηση. Πολλοί λένε ότι ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες εκλογές έβαλε ψήφο αγανάκτησης. Αυτή τη φορά, αυτό το ποσοστό, εσείς πιστεύετε ότι θα μειωθεί ή θα αυξηθεί? Κοιτάξτε, στην περίπτωση της ψήφου στην Χρυσή Αυγή, προφανώς υπήρξε το στοιχείο της αγανάκτησης, το οποίο συναρτάται και με την οικονομική κρίση και το μνημόνιο, αλλά και με τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την ανεξέλεγκτη μεταναστευτική ροή. Ήταν, ας πούμε, πολυπαραγωγικό. Και φυσικά διευκολύνθηκε και από μια ρητορική κατά του κοινοβουλευτισμού, όταν είδαμε τις συγκεντρώσεις των περίφημων αγανακτισμένων, την βία κατά των πολιτικών και την αντιπαλότητα στο διαφορετικό, στον άλλο. Ωστόσο, φοβούμε ότι στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής έχουν διαμορφωθεί και συνθήκες για την ύπαρξη, το μέγεθος θα το κρίνουμε, ενός υπαρκτού φασιστικού ρεύματος στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά των πολιτών για να γινόμαστε συμπαθείς. Δυστυχώς, μέσα σε αυτή τη διαδρομή, με την ανοιχτή δράση της Χρυσής Αυγής, διαμορφώθηκαν οι συνθήκες να υπάρχει και ένα ρεύμα, θέλω να πιστεύω ότι είναι μικρό, δυστυχώς όμως υπαρκτό, με φασιστικές και ρατσιστικές αντιλήψεις, με το οποίο εμείς, σαν Δημοκρατική Αριστερά, αλλά πιστεύω και όλες οι προοδευτικές δυνάμεις, θα πρέπει να έχουμε μια ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Μαργαρίτη, σύμφωνα με το πόρισμα, η δράση της Χρυσής Αυγής από το 1987 έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για επιθέσεις. Δεν γνώριζε τόσα χρόνια η δικαιοσύνη? Γιατί άρχισε τόσο πολύ να αποκαλυφθεί? Ήδη σας υπονόησα από την πρώτη μας κουβέντα ότι η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και τον Απρίλιο, όταν είχαμε τα φαινόμενα της βίας κατά μεταναστών, δεν διευκόλυνε την ύπαρξη του αντιτρομοκρατικού νόμου, που επαναλαμβάνω θα έδινε ένα ισχυρό μήνυμα, όπως στο παρελθόν υπήρξε και με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για την τρομοκρατία. Πράγματι λοιπόν υπάρχει μια ολιγορία και των δικαστικών αρχών και των πολιτικών αρχών, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το 1998 εδάρει, ευτυχώς επιβίωσε, ο φοιτητής τότε Δημήτρης Κουσουρής από τον υπαρχηγό τότε της Χρυσής Αυγής, τον Ανδρουτσόπουλο, με το ψευδόνυμο Περίαδρος, ο οποίος φυσικά μετά φυλακίστηκε, αλλά υπήρχαν ήδη αρκετά στοιχεία τα οποία συγκροτούσαν από τότε την εικόνα αυτής της οργάνωσης ως μιας εγκληματικής συμμορίας και όχι ως ενός πολιτικού κόμματος, έστω και ακροδεξιού. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν υπήρξε μια ολιγορία η οποία διευκολύνθηκε, και θέλω και εδώ να μην χαϊδέψω τα πια, την περίοδο που εφαρμόστηκε το μνημόνιο και κυριάρχησαν ορισμένες ακραίες φωνές κατά του κοινοβουλευτισμού και κατά των πολιτικών, που διαμόρφωσαν, θα έλεγα, και κάποιες μικρές κοινωνικές συμμαχίες της φασιστικής οργάνωσης. Να το πω ακόμα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Όποιος, έλεγε παλιά ο Χαρίλας Φλωράκης, όποιος ουρίσει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Επομένως,
η κραυγή κατά του κοινοβουλευτισμού, κατά του πολιτικού κόσμου, και όχι η λογική κριτική η οποία είναι απαραίτητη, αλλά οι κραυγέ οι αντικοινοβουλευτικέ διαμόρφωσαν κοινωνικέ συμμαχίε, ώστε να υπάρχει και ένα περιβάλλον φιλικό στη Χρυσή Αυγή που να δυσκολεύει και ενδεχομένω η δίωξή τη. Κύριε Μαργαρίτη, με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα, με την τιμή του πετρελαίου συνεχώς να αυξάνεται, με την Τρόικα και τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις της και σίγουρα με τα τελευταία συμβάντα με τη Χρυσή Αυγή, υπάρχει, θεωρείτε, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Θα ήταν λάθος να γίνουν εκλογές. Είμαστε μια χώρα η οποία δεν τηρεί ποτέ τη συνταγματική τετραετία για την διεξαγωγή των εκλογών. Ίσως εμείς και η Ιταλία, οι περισσότερες χώρες ολοκληρώνουν τις εκλογές στην τετραετία. Φέρνω παράδειγμα την Βρετανία. Ο Κάμερον έχασε την πλειοψηφία για τον επαπειλούμενο πόλεμο στη Συρία, αλλά δεν πήγε σε εκλογές η χώρα. Παρόλο που έχασε την πλειοψηφία ο Πρωθυπουργός μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, η ιστορία εδώ με τις εκλογές είναι μια προβληματική περίπτωση. Σας υπενθυμίζω ότι με αφορμή την ΕΡΤ, ο κύριος Σαμαράς σκεφτόταν ενδεχομένως να πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Επίσης, θεωρώ παράλογο που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κυβέρνηση, νόμιμα εκλεγμένη, εμείς διαφωνούμε, αλλά είναι εκλεγμένη. Θέτει ζήτημα εκλογών με μεγάλη ταχύτητα και μάλιστα κάνει το σφάλμα να τη συναρτά και με τις πιθανολογούμενες παραιτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει η χώρα να μπλέξει εκλογές, αυτό θα έκανε μεγαλύτερη βλάβη στην ήδη τραυματισμένη οικονομία. Αυτό που χρειάζεται είναι η πολιτική συνεννόηση και αλλαγή πολιτικών. Είδαμε χτες τις αντιδράσεις των τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής έξω από τα δικαστήρια. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι είναι αυτή η συμπεριφορά αντιπροσώπου της Βουλής, ας το πούμε. Όχι, όχι. Είναι πολύ απλό. Πρόκειται για τραμπούκους. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία βολή. Οι άνθρωποι φτύνουν, δέρνουν, χτυπάνε. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία, χωρίς να κάνω καμία τάφηση της Χρυσής Αυγής με άλλες πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις, διότι οι άνθρωποι είναι συμμορία. Ότι οι κομμουνιστές όταν συνελήφθησαν, συλλαμβανόντουσαν την περίοδο του εμφυλιοπολεμικού κράτους, μιλάω μετά τον εμφύλιο, ούτε φτύνανε, ούτε χτυπάγανε, ούτε είχαν αυτές τις αγορές εκφράσεις. Το χρησιμοποιώ τελείως εργαλειακά αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα στους κομμουνιστές με τους φασίστες, αλλά θέλω να αποδείξω με αυτόν τον τρόπο ότι οι κρατούμενοι, που στο κάτω-κάτω έχουν και διάφορα δικαιώματα, αυτοί οι συγκεκριμένοι δηλαδή, είδατε με την τραμπούκικη εμφάνισή τους την αισθητική τους, την ηθική τους και τη λογική τους. Νομίζω ότι και ο τελευταίος πολίτης μπορεί να τους αξιολογήσει και γι' αυτό επαναλαμβάνω, γιατί δεν πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά από τη στιγμή ούτε οι πολιτικοί ούτε οι δημοσιογράφοι και μάσα ούτε οι δημοσιογράφοι, το τονίζω, όποιοι μετά από αυτά τα αποτελέσματα επιλέγουν να ψηφίσουν Χρυσή Αυγή δεν είναι αγανακτισμένοι, είναι φασίστες. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, τι πρόκειται να γίνει? Νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν μπορούμε να πλήττουμε από τις πολιτικές εξελίξεις. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα είναι μια ισχυρή κεντροαριστερή πρόταση, μια ισχυρή πρόταση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού, αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η δημοκρατική αριστερά, απέναντι σε ακραίες λογικές που εκπροσωπεί ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας, αναφέρομαι στην οικονομική πολιτική της χώρας. Η μία εκπροσωπείται, όπως εννοώ, από τον κύριο Σαμαρά με τη σταθερή προσήλωση στις μνημονιακές δεσμεύσεις και η άλλη από τον κύριο Τσίπρα, η οποία θέτει αναμφιβόλου την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για μια ισχυρή κέντρο-αριστερά που είναι εγγύηση για μεταρρυθμίσεις και πολιτική ομαλότητα, και αυτή την προσπάθεια καταβάλει η δημοκρατική αριστερά με τον τρίτο πόλο στον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Σας προβληματίζει η σχέση της Χρυσής Αυγής με την ελληνική αστυνομία, με ανθρώπους δηλαδή της αστυνομίας? Αναμφίβολα, όπως έχει αποδειχθεί, έτσι. Αναμφίβολα, και με απόστρατους και με εθέρους. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν ένα χρόνο οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς είχαν φέρει στη Βουλή και το ζήτημα των ταγμάτων εθνοφυλακής και των αποστράτων, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν διασυνδέσεις με κύκλους της ακροδεξιάς. Όχι όλοι οι απόστρατοι, για όνομα του Θεού, αλλά ένα υπαρκτό κομμάτι. Κύριε Μαργαρίτη, εκτός όμως από το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με τη Χρυσή Αυγή, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Η Ελλάδα έχει προβλήματα οικονομικής κρίσης και πρέπει και αυτά να μην ξεχνιούνται αυτές τις μέρες. Κύριε Μαργαρίτη, πιστεύετε ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν συνειδητά σε επόμενες εκλογές? Γιατί σίγουρα είναι επηρεασμένοι από όλα αυτά που τόση ώρα αναφέρουμε. Οικονομικά προβλήματα, τα πολιτικά. Εντάξει, η ψήφος των πολιτών κρίνεται και από την πολιτική συνείδηση. Αρκετές φορές κρίνεται όμως και μέρος συγκυρίας. Έτσι, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμείς πάντως σαν κόμμα
πρέπει να ξέρετε ότι στις 14 του Οκτωβρίου οργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τη δημοκρατία και τα ζητήματα που προέκυψαν από την φασιστική απειλή, με ομιλητή τον πρόεδρό μας τον Φώτη του Κουβέλη, τον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουπακιώτη, τους συνταγματολόγους κυρίους Αλιβιζάτο και Σωτηρέλη, όπως επίσης και στις 21 του μήνα διοργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση για τα ζητήματα της οικονομίας, αυτά τα θέματα που πριν λίγο θίξατε, στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, με ομιλητή τον κύριο Χατσοκράτη από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον πρώην υπουργό τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, τον πρώην διοικητή του ΟΑΕΒ τον κύριο Ηλία Κικία, τον καθηγητή οικονομικών τον κύριο Τσαγουργέλη, το στέλεχος της Κομισιόν τον κύριο Σωτήρη Βαλτέρ και άλλους. Νομίζω ότι είναι δύο μεγάλες παρεμβάσεις της ΔΙΜΑΡ, η πρώτη αφορά τη δημοκρατία και άλλη την οικονομία. Επαναλαμβάνω, στις 14 Οκτωβρίου η δημοκρατία και στις 21 Οκτωβρίου η οικονομία, προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας στα δύο μείζωνα προβλήματα που κρίνονται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο λόγο. Κύριε Μαργαρίτη, μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε πώς κρίνεται το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο αρχηγός του κόμματος της Χρυσής Αυγής, προφυλακίστηκε. Ενώ οι βουλευτές του κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι και το γεγονός ότι κρίθηκαν μη προφυλακιστέοι σημαίνει πως αθωώθηκαν κιόλας? Όχι, έχουμε πει ότι η προφυλάκηση δεν είναι προκαταβολική ποινή, δεν είναι ποινή με προκαταβολή, ούτε η προφυλάκηση είναι ένδειξη ενοχής, ούτε η αποφυλάκηση είναι ένδειξη αθώωσης. Τώρα, ότι ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής οδηγείται στη φυλακή, προφανώς είναι η εκτίμηση των ανακριτών και των εισαγγελέων, θεωρώντας ότι αφορούν τον κύκλο των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι οποίες επιτελέστηκαν μετά την δολοφονία του Παύλου Θύσσα. Κύριε Μαργαρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε όμως να δούμε το πρώτο ζωντανό δελτίο από την τηλεόραση της Ζούγκλας και επιστρέφουμε με ό,τι νεότερο από τις εξελίξεις που αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Μία με δύο το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέως κρίθηκε σήμερα τα ξημερώματα ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Η απολογία του ξεκίνησε στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης και ολοκληρώθηκε 5 λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ακολούθησε η απολογία του πυρηνάρχη της Νίκαιας Γιώργου Πατέλη, ο οποίος επίσης θα οδηγηθεί στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις ανακριτικές αρχές. Να σημειωθεί πως σήμερα ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί ο υπαρχηγός της οργάνωσης Χρήστος Παπάς. Ικανοποιημένος από τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, εμφανίστηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μπάιντεν για όλο το φάσμα των οικονομικών προβλημάτων, υπογράμμισε τις θυσίες που έχει κάνει ο ελληνικός λαός αλλά και τα επιτεύγματα, όπως το αναμενόμενο πρωτογενές πλεώνασμα, καθώς και τις διαρθρωτικές αλλαγές και την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Η Ιταλική κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα κέρδισε με άνεση χθες το απόγευμα την κρίσιμη σημασίας ψήφο εμπιστοσύνης της Γερουσίας έπειτα από τη μεταστροφή του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος είχε αρχικά επιδιώξει την πτώση της κυβέρνησης. Η Γερουσία της Ιταλίας έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Ενρίκο Λέτα με 235 ναι και 70 όχι.
Με εκτελεστή τον Κώστα Μήτρογλου και φύλακα άγγελο της εστίας του τον Ρομπέρτο, ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι το βράδυ της Τετάρτης, συντρίβοντας με 3-0 την Άντερλεχτ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε σήμερα. Τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλός με τοπικές νεφώσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο πρωινό. Επιστρέψαμε αγαπητοί τηλεθεατές από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και από το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μορφούλη. Μην ξεχνάτε ότι μετά από εμάς ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη για όλες τις εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας. Βλέπουμε πως... Να σας θυμίσω ότι είμαι η Έλενα Θεοδόρου και εδώ μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Είμαστε καθημερινά από τις 9 ως τις 11 να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της ημέρας. Να περάσουμε λίγο και να δούμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Οι απειλές δεν πτωούν τους εργαζόμενους του τύπου. Το απολυτικό παραλήρημα των βουλευτών της Χρυσής Αυγής κατά των εκπροσώπων του τύπου το καταδίκασε, όπως είπαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνει το τηλεονταρισμή με φράσεις όπως «Θα σταματήσουμε μόνο με σφαίρες». Αποκαλύπτουν τις εγκληματικές προθέσεις τους, αλλά δεν πτωούν κανέναν εργαζόμενο στον τύπο. Η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη με την πλήρη απομόνωσή τους από τον ελληνικό λαό και τον πολιτικό κόσμο, αναφέρει η ΠΟΕΣΥ, καλώντας τους δημοσιογράφους να συνεχίσουν τα ερευνητικά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που αφορούν τις εγκληματικές, απάνθρωπες και αντιδημοκρατικές δράσεις του νεοναζιστικού μορφώματος, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση. Νικολέτα. Να πούμε, Έλενα, πως όλα τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν χθες με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Επίσης, ο κύριος Κασιδιάρης φάνηκε λίγο εξοργισμένος βγαίνοντας από το δικαστήριο της Ευελπίδων. Είδαμε και το βίντεο. Να περάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, βουλευτής της Β' Αθηνών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, κύριε Στρατούλη. Γεια και χαρά σας. Καλά είστε? Ναι, ναι, όλα καλά. Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις με τη Χρυσή Αυγή, την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα κύριου Μιχαλολιάκου, αλλά και την μη προφυλάκηση των τριών βουλευτών του? Κοιτάξτε να δείτε, σε μια δημοκρατία από τη στιγμή που ερευνούνται εγκλήματα, όπως αυτό για την συγκρότηση συμμορίας, αλλά και για ανθρωποκτονίες ή βαριές σωματικές βλάβες, θα πρέπει
να αφήσουμε τους θεσμούς, δηλαδή τη δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της. Και βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι έξω από την κριτική μας και η δικαιοσύνη, αλλά το βασικό είναι να κάνει τη δουλειά της και να φτάσει μέχρι τέλους. Βεβαίως δημιουργήθηκαν ερωτηματικά με τη μη προφυλάκηση χθες τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με το επιχείρημα ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής γιατί τους γνωρίζουν και τους παρακολουθούν, ή με το επιχείρημα ότι δεν θα διαπράξουν καινούργια αδικήματα. Το γεγονός ότι χτύπησαν συναδέλφους σας αμέσως μόλις βγήκαν από το κτίριο της εισαγγελίας της Σχολή Ευελπίδων, ότι χτύπησαν συναδέλφους σας, δημοσιογράφους, καμεραμέν κλπ, αποδεικνύει του λόγου το αληθές, ότι δυστυχώς είναι επιρρεπείς ως μη προφυλακιστέοι να διαπράξουν τα ίδια βία αδικήματα σε βάρος άλλων πολιτών. Κύριε Στρατούλη, πιστεύετε ότι με τα τελευταία γεγονότα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, οι ψηφοφόροι, μάλλον το ποσοστό ψηφοφορίας του κόμματος θα είναι το ίδιο? Κοιτάξτε να δείτε, το βασικό, όπως σας είπα, πρόβλημα είναι να ερευνηθούν καταρχή από την δικαιοσύνη τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται βουλευτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή και τα στελέχη της δεν ελέγχονται από τη δικαιοσύνη για τις ιδέες τους, όσο απεχθείς και αν είναι αυτές και σε μένα και σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Διώκονται και γίνεται έρευνα για αυτά με βάση την ποινική διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή το θέμα δεν είναι μόνο νομικό και αστυνομικό, δεν ξεριζώνονται έτσι νεοναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις, και επειδή η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο εγκληματική οργάνωση που τα ποινικά της αδικήματα ερευνάει δικαιοσύνη, είναι και νεοναζιστική οργάνωση, είναι και ζήτημα πολιτικό το πώς θα μειωθεί, το πώς θα εξαρθρωθεί και ή θα μειωθεί η επιρροή της. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι αιτίες οι οποίες γιγάντωσαν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί μπορεί να έχεις τον Μιχαλολιάκο ή το Λαγό ή αύριο τον κύριο Παπά στον Κορυδαλό και την ίδια στιγμή να παραμένει να αυξάνει η επιρροή της Χρυσής Αυγής. Και η πολιτική αιτία, η βασική πολιτική και κοινωνική αιτία, είναι οι εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές που οδηγούν στην πείνα, στη φτώχεια, στη δυστυχία, στις αυτοκτονίες και στην απόγνωση και την απελπισία μεγάλα τμήματα του λαού μας, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οδηγούν κάποια από αυτά και στην κάλπη της Χρυσής Αυγής. Επομένως, το ξερίζωμα του νεοναζισμού και του φασισμού από τον τόπο μας συνδέεται άρρηκτα με την ανατροπή των μνημονίων, με το διώξιμο της Τρόικας και με την κατάρρευση, με την ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, που υπηρετούν αυτές τις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές. Μνημόνια και αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής δεν γίνεται. Με 1,5 εκατομμύριο ενέργους, 3 εκατομμύρια φτωχούς και 4.000 αυτοκτονημένους και ξερίζωμα των νεοναζιστικών ιδεών, πάλι δεν γίνεται. Επομένως, χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική ανατροπή για να αντιμετωπιστεί ριζικά και αυτό το φαινόμενο. Κύριε Στρατούλη, μετά από όλα αυτά που και εσείς είπατε, οικονομική κρίση, αύξηση στη τιμή του πετρελαίου, σε λίγες μέρες θα πρέπει ο κόσμος να αγοράσει πετρέλαιο. Απ' την άλλη, έχουμε τις εξελίξεις με τη Χρυσή Αυγή, έχουμε την Τρόικα που κάθε τόσο είναι εδώ και χτυπάει την πόρτα όλων των Υπουργείων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών? Κοιτάξτε, εμείς δεν μιλάμε για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Εμείς ζητάμε εκλογές. Ζητάμε γενικές, καθολικές, βουλευτικές εκλογές. Και ζητάμε εκλογές ώστε ο λαός μας και με την ψήφο του και με τους αγώνες του στην πορεία προς αυτές τις εκλογές να μπορέσει να ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση που υπηρετεί την Τρόικα και τα μνημόνια και να ανοίξει με την ψήφο του νέους ελπιδοφόρους δρόμους για την πατρίδα μας. Δηλαδή να αναδείξει πρώτη δύναμη το ΣΥΡΙΖΑ, να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια αριστερή κυβέρνηση που θα αποδεσμεύσει και θα απελευθερώσει τη χώρα και το λαό μας από τα μνημόνια της καταστροφής, από τις δανειακές συμβάσεις της ντροπής, και στη θέση τους θα εφαρμόσει μια αναπτυξιακή πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, στήριξης των λαϊκών εισοδημάτων και αποκατάστασης των εργασιακών δικαιωμάτων. Στο φως της δημοσιότητας, κύριε Στρατούλη, τις τελευταίες ημέρες δόθηκαν μαρτυρίες αλλά και ονόματα αστυνομικών οι οποίοι είχαν εμπλοκή με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Θεωρείτε ή μάλλον σαν κόμμα σας προβληματίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, δεν μας προβληματίζει. Το γνωρίζουμε αυτό το ενδεχόμενο. Έχουμε κάνει καταγγελίες πάρα πολλές τα τελευταία 3 χρόνια και ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια
και ιδίως τα τελευταία 3,5 χρόνια του μνημονίου, πάρα πολλές καταγγελίες, πάρα πολλές ερωτήσεις στην Βουλή, δεκάδες ερωτήσεις στην Βουλή, δημόσιες καταγγελίες. Δυστυχώς υπήρχε ανοχή από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και κυρίως από την κυβέρνηση Σαμαρά που έχουμε τους τελευταίους 15 μήνες, ανοχή και στις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής, αλλά ανοχή και στην διείσδυση της Χρυσής Αυγής, αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στο στρατό. Αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα είναι να ξεριζωθούν αυτά τα σταγονίδια, να ξεριζωθούν αυτοί οι νεοναζιστικοί θύλακες, οι θύλακες συνεργασίας με τη Χρυσή Αυγή, στον κρατικό μηχανισμό, να μπει παντού φως και βεβαίως όσο αφορά σώματα όπως η αστυνομία και η ΕΕΠ, να υπάρχει διαρκής κοινοβουλευτικός έλεγχος από μια συγκεκριμένη αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ποια είναι η στάση, κύριε Στρατούλη, που θα κρατήσει από εδώ και έπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς σαν βουλευτές του κόμματος αυτού απέναντι στη Χρυσή Αυγή, απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις που καθημερινά απασχολούν πάρα πολύ κόσμο? Κοιτάξτε, εμείς απέναντι στη Χρυσή Αυγή θα συνεχίσουμε να έχουμε τη στάση που είχαμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι είναι νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να περιοριστεί η πολιτική της επιρροή με ιδεολογικό πολιτικό τρόπο, με καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, ιδιαίτερα στα σχολιά και στα νέα παιδιά, με ευθύνη της πολιτείας της ιστορικής μνήμης, για να γνωρίζουν ότι η χώρα μας είχε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από τη δράση των ναζιστών και η Ευρώπη δεκάδες εκατομμύρια νεκρούς από τις δολοφονικές και καταστροφικές τους πολιτικές στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε πει ότι θα αντιμετωπίζουμε με μεγάλες κινητοποίησεις του λαού σε περιοχές στις οποίες είτε επιδιώκει να έχει μια εγκληματική δράση, είτε την έχει πραγματοποιήσει αυτή την εγκληματική δράση, και ταυτόχρονα θα επιμένουμε ότι όποιες ενέργειες των νεοναζιστών είναι και παράνομες, είναι και εγκληματικές, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την πρώτη στιγμή δια του νόμου. Με αυτά που προβλέπει ο νόμος, με αυτά που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμά μας, με αυτά που προβλέπει ο νομικός μας πολιτισμός. Μια και είπατε Σύνταγμα, το Σύνταγμα προβλέπει ότι, συγγνώμη Νικολέτα, ότι οι εκλογές γίνονται κάθε τετραετία. Για ποιο λόγο να προχωρήσουμε σε προώρες εκλογές? Μα εκλογές δεν έγιναν ποτέ ακριβώς την τετραετία. Πάντα υπήρχαν είτε εθνικοί, είτε κοινωνικοί, είτε άλλοι λόγοι που έγιναν νωρίτερα. Και το Σύνταγμα επίσης λέει και κάτι άλλο, αν το προσέξατε, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση της χώρας να μην είναι σε δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Πράγμα το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε η κυβέρνηση αυτή εκλέχτηκε, δηλαδή τους ψήφους που πήραν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2012 τους πήραν με κεντρική προεκλογική δέσμευση ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνημόνιο και ότι δεν θα πάρουν νέα μέτρα σε βάρος μισθών και συντάξεων. Δυστυχώς αθέτησαν τις βασικές τους προεκλογικές δεσμεύσεις απέναντι στο λαό, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό και τη λύση, αυτός που μπορεί να τη δώσει σε αυτήν την τραγωδία, την πολιτική και κοινωνική τραγωδία, είναι μόνο ο ελληνικός λαός και με τους αγώνες του και φυσικά όπως προβλέπει η δημοκρατία μας και με την ψήφο του. Ποιες θα είναι, κύριε Στρατούλη, οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή το αύριο της Ελλάδας? Κοιτάξτε, το αύριο της Ελλάδας, εάν συνεχιστούν οι μνημονιακές πολιτικές, θα είναι η ολοκλήρωση της οικονομικής, κοινωνικής και ανθρωπιστικής καταστροφής που συντελείται στην χώρα μας και η πλήρης μετατροπή της Ελλάδας σε προτεκτοράτο της Τρόικας και σε απικία χρέους. Για να μην έχουμε αυτό το μέλλον η πατρίδα μας, εμείς επιδιώκουμε να ανατρέψουμε αυτή την κυβέρνηση, αυτές τις πολιτικές. Θεωρούμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι αντιμνημονιακές, αναπτυξιακές πολιτικές που θα στηρίζουν και θα ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού και όχι τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των τοκογλύφων δανειστών της χώρας. Και δίνουμε μάχη αυτή την εναλλακτική προοπτική, την εναλλακτική λύση, την ελπίδα που υπάρχει για τη χώρα μας να την κατανοήσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δίνουμε μάχη να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι και μπορούμε και θέλουμε και ξέρουμε να κυβερνήσουμε και να αλλάξουμε την ρότα στα βράχια
η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή και από την κυβέρνηση και από την Τρόικα για τις τύχες και το μέλλον της χώρας. Κύριε Στρατούλη, στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος έδωσε την ψήφο του στη Χρυσή Αυγή από αγανάκτηση. Το ποσοστό αυτό πιστεύετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί? Πρέπει να δούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα γίνουν οι εκλογές. Πρέπει να ξέρουμε το πόσο έχει προχωρήσει η έρευνα της δικαιοσύνης και πόσο τηρώντας το Σύνταγμα και το νομικό μας πολιτισμό είναι πιστικά τα κεφερέγγια τα συμπεράσματά της. Και από την άλλη πρέπει να δούμε και το τι πολιτικές θα εφαρμόζουμε στη χώρα μας εκείνη την περίοδο. Επιδίωξη δική μας είναι, και θα το πούμε ευθαρσώς στον ελληνικό λαό, στις εκλογές που θα γίνουν, όταν γίνουν, εμείς επιδιώκουμε να γίνουν το γρηγορότερο δυνατό, ο λαός να χρησιμοποιήσει την ψήφο του για δύο λόγους. Πρώτο, για να βγάλει στο περιθώριο τους νεοναζιστές, την νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με την ψήφο του, να μην της δώσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και δεύτερο και το τελευταίο, να τιμωρήσει, να μειώσει, να συρρυκνώσει τις δυνάμεις των μνημονίων και να αναδείξει μια πανίσχυρη αριστερά, ένα πανίσχυρο ΣΥΡΙΖΑ, για να χαράξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους για το λαό και την πατρίδα μας. Κύριε Στρατούλη, η δικαιοσύνη, μάλλον όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ας ελπίσουμε ναι, να κάνει... δεν σας ακούω. Λέω ότι η δικαιοσύνη, όλοι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μακάρι να διελευκανθεί η υπόθεση, να μπουν τα πράγματα σε ένα σωστό δρόμο και να πάψει πια ο ελληνικός λαός να περνάει τις δύσκολες αυτές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Βέβαια, κύριε Στρατούλη, Κύριε Στρατούλη, βέβαια, να σας πω ότι ακούστηκαν από πολλούς κύκλους, νομικούς κύκλους θα μπορούσαμε να πούμε, ότι το πόρισμα του ανακριτή ήταν βιαστικό. Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι είδατε, εμείς έχουμε επιλέξει από την πρώτη στιγμή να μην κάνουμε δημόσια κρίση για τις ενέργειες της δικαιοσύνης σε αυτή τη φάση. Κυρίως την κριτική την οποία ασκήσαμε δεν είναι για τις ενέργειες της δικαιοσύνης, κυρίως την κριτική την οποία ασκήσαμε και ασκούμε είναι για τις ενέργειες της κυβέρνησης, που ενώ έδειχνε προκλητική ανοχή προς τις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής και στη διείσδυσή της σε θύλακες του κρατικού μηχανισμού, προσπάθησε να αξιοποιήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης με επικοινωνιακά σόου, με βιαστικές κινήσεις και με πολιτική εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος, για να την χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική εκμετάλλευση όχι σε βάρος της Χρυσής Αυγής, αλλά κυρίως σε βάρος του βασικού της αντίπαλου, της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, επιστρατεύοντας μάλιστα και τη θεωρία των δύο άκρων, που είναι μια επικίνδυνη, ανιστόρητη θεωρία και για το λαό και για τη δημοκρατία, το να εξισώνεις εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου με πολιτικές θέσεις ενός κόμματος, πολιτικού κόμματος της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν δεύτερο κόμμα στις εκλογές και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πρώτο. Σε αυτά ασκούμε συστηματική και δρυμύτατη πολιτική κριτική και όχι τόσο στις ενέργειες της δικαιοσύνης, που είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας μας, ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πρέπει να λειτουργήσει και να κάνει τη δουλειά του. Κύριε Στρατούλη, η βάση της Χρυσής Αυγής, και όταν λέμε βάση εννοούμε τους ψηφοφόρους της, πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν να πιστεύουν στο κόμμα αυτό? Και δεν μιλάω τόσο για το πιο σκληροπυρηνικά μέλη της Χρυσής Αυγής. Γενικώς για τους ψηφοφόρους, θα συνεχίσουν να πιστεύουν έπειτα από αυτά τα γεγονότα που έγιναν? Κοιτάξτε να δείτε, ένα ποσοστό από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, ένα ποσοστό ψηφοφόρων τους, πάρα πολύ μικρό, δηλώνουν ότι είναι νεοναζιστές. Αυτοί θα συνεχίσουν, αλλά αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μπορεί να τους δώσει πολιτική εκπροσώπηση. Θα τους έχει με την ψήφο του ελληνικός λαός το πολιτικό, ιδεολογικό και αξιακό περιθώριο που τους είχε τόσα χρόνια τώρα, από το 1987. Από εκεί και πέρα υπήρχαν αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι για εκδίκηση πάνω στην αγανάκτησή της ή για όποιο άλλο λόγο, γιατί δεν πίστηκαν από άλλες πολιτικές δυνάμεις ή από εμάς από την αριστερά ή από άλλες πολιτικές δυνάμεις να κάνουν άλλες επιλογές. Το τι θα κάνουν αυτοί εξαρτιέται και από το τι πολιτικές θα εφαρμόζονται στη χώρα μας και κυρίως εξαρτιέται από το τι πολιτικές θα έχουμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή έχουμε να τους δώσουμε μια φερέγγια, ριζοσπαστική και ταυτόχρονα πιστική εναλλακτική πρόταση. Ότι δηλαδή υπάρχει άλλος δρόμος από τις μνημονιακές πολιτικές και ότι υπάρχει άλλος δρόμος από το να ψηφίζουν νεοναζιστικές οργανώσεις που είναι ταυτόχρονα και εγκληματικές. Κύριε Στρατούλη, ανησυχείτε? Και δεν σας ρωτάω μόνο απλά ως βουλευτή, σας ρωτάω και ως πολίτη,
και σίγουρα σαν βολευτή. Ανησυχείτε για το τι μπορεί να γίνει αύριο. Θα προφυλακιστούν πολύ βασικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Κάποιοι άλλοι βέβαια είναι έξω. Ανησυχείτε για αυτά που θα γίνουν από αύριο. Από σήμερα ίσως. Σας είπα, ανησυχώ για αυτά που θα γίνουν από αύριο, αν δεν υπάρξουν μέτρα αντιμετώπισης των αιτιών που γιγαντώνουν τέτοια νεοναζιστικά και εγκληματικά φαινόμενα. Αν δεν πάρθουν μέτρα για την αναθεώρηση ή την αλλαγή της συνθήκης Δουβλίνο 2, που μετατρέπει την χώρα μας σε αποθήκη ψυχών, εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών, μετανάστες που μπαίνουν στην Ελλάδα δεν θέλουν να μείνουν και εγκλωβίζονται, θα δίνεται και πάλι η δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή, στην κάθε Χρυσή Αυγή, στην κάθε νεοναζιστική οργάνωση να σπεκουλάρει επάνω στο μεταναστευτικό. Εάν δεν μπαρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της αναξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, όπως η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης των υπουργών και μια σειρά άλλα μέτρα αποκατάστασης της πολιτικής, θα συνεχίσει αυτό το ίδιο φαινόμενο να ψαρεύει στα θολά νερά. Εάν λιδωρείται από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δυστυχώς καιρό τώρα ξέπλαιναν και επικοινωνιακά τη Χρυσή Αυγή, εάν λιδωρείται η εναλλακτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μιλά για ακύρωση των μνημονίων και για μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική που θα τα αντικαταστήσει, και δείχνουν μέσα μαζικής ενημέρωσης και αντίπαλες πολιτικές μας δυνάμεις στο λαό ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, ότι η μοίρα της Ελλάδας είναι μόνο τα μνημόνια, η φτώχεια, η δυστυχία και η ανεργία, πάλι θα γιγαντώνονται τέτοια φαινόμενα. Επομένως, για να μην γιγαντωθούν τέτοια φαινόμενα, η λύση είναι πολιτική και νομίζω ότι σε όσα είπα στη συνέντευξή μου μέχρι τώρα την έχω παρουσιάσει και να λύσει αυτή την πολιτική λύση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στάμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Να περάσουμε όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.
Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα από όλους εμάς. Καλημέρα σε μια μέρα η οποία δεν είναι από ό,τι φαίνεται και τόσο καλή. Είναι, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα είμαστε καθημερινά μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική επικαιρότητα αλλά και την διεθνή. Κάτι το οποίο δεν μας δίνεται πολύ, Έλληνα, η ευκαιρία να σχολιάσουμε σήμερα την διεθνή επικαιρότητα με τόσα που συμβαίνουν στη χώρα. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Στην φυλακή, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν την προφυλάκηση του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Ενώ στο δεύτερο πρωτοσέλιδο βλέπουμε η σειρά του αρχηγού, κρίσιμη σύσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα για Μιχαλολιάκο Πατέλη. Η απόφαση όμως πάρθηκε, Έλενα, καθώς ο κύριος Πατέλης και ο κύριος Μιχαλολιάκος κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Να περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα. Σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κάνικος στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η Σύλλογη Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτής, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Ενέργειας και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σε ανακοίνωσή της, η ΑΔΔ αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις, καθώς και για την επίθεση, όπως τη χαρακτηρίζουν, σε βάρος των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Να περάσουμε όμως σε τηλεφωνική επικοινωνία. Έχουμε στη γραμμή μας τον μεγάλο δημοσιογράφο Χρήστο Πασαλάρη. Δάσκαλε, καλημέρα. Καλημέρα, Νικολέτα, εσύ είσαι. Η Έλενα ήμουν, έχω την Νικολέτα όμως. Ωραία, Έλενα. Κύριε Πασαλάρη, για πείτε μας. Το κόσμο σας ακούει. Να είστε καλά. Για πείτε μας πώς τα βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μόνο που δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί. Μας ακούτε τώρα, κύριε Πασαλάρη. Για πέστε μου, ναι. Πώς βλέπετε, λέω, την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Η κατάσταση έχει το προνόμιο ότι η Ελλάδα ζει συνεχώς για πρώτη φορά γεγονότα. Για πρώτη φορά δηλαδή ζει ένα αρχηγό κόμματος να πηγαίνει στη φυλακή, όπως είναι ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής. Για πρώτη φορά ακούει λεξιλόγια ηγετών μιας κόμματος, λεξιλόγια αλητών. Για πρώτη φορά ακούει διχασμό των αλητών ηγετών της Χρυσής Αυγής, διχασμό συμπεριφοράς στον ανακριτή και στον λαό. Για πρώτη φορά ακούει σύζυγο και κόρη αρχηγού κόμματος να φτύνουν και να προφυλακίζουν δημοσιογράφους. Για πρώτη φορά βλέπει ένα αρχηγό κόμματος να πηγαίνει στη φυλακή και οι βουλευτές του επίσης, αλλά να μην συμπαραστέκονται οι οπαδοί της. 50 άνθρωποι μόνο ακολούθησαν τον Μιχαλολιάκο σήμερα στην ανάκριση. Και όχι παραπάνω από 200 σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις που γίνανε. Πού είναι λοιπόν αυτοί οι 500.000 ψηφοφόροι και οι αλυτώσιοι οπαδοί της Αυγής? Πού είναι? Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο αξίζει τον κόπο να προσέξει κανείς. Κύριε Πασαλάρη, πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει σε εκλογές? Δεν νομίζω ότι είναι ώρα εκλογών τώρα. Βέβαια η πορεία των εξελίξεων θα δείξει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ώρα εκλογών. Λοιπόν, τώρα εκείνο που προέχει είναι η εξουσία. Η εξουσία να ασχοληθεί λιγάκι με τα προβλήματα του λαού. Είδατε ότι αυτή η ενημέρωση, η συνεχής ενημέρωση με τη Χρυσή Αυγή έκανε τις απεργίες και τα συνεδρία να ξεθυμάνουν. Αυτό το πρώτο θέμα, η Χρυσή Αυγή παρέλυσε την αντίσταση του λαού, την ξένη κατοχή. Αυτά όλα είναι φαινόμενα τα οποία πρέπει να προσέξει κανείς και να επανέλθει ο κόσμος στο σωστό προσανατολισμό του, που είναι η αντίσταση στην ξένη κατοχή. Αυτά τα όλα είναι θέλω να πω.
και να ευχηθώ στη, γιατί εγώ δεν βγαίνω ούτε στην τηλεόραση ούτε στα κανάλια, να ευχηθώ, πηγαίνω όμως στους μαθητές μου όταν με καλούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε μαζί, κύριε Πασαλάρη. Και σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σας διαδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, Χωριέ. Γεια σας. Γεια σας. Μεγάλος δάσκαλος, άνθρωπος με χρόνια πείρα στον δημοσιογραφικό χώρο. Και ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μπορούμε να το πούμε, έχει πολεμήσει με όλα τα μέσα που διέθετε τον ναζισμό και τον φασισμό. Και όπως είπες, μεγάλος δάσκαλος. Να περάσουμε όμως στο δημόσιο. Φρένο στις άδειες των υπαλλήλων. Νομοσχέδιο με αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων προωθείται στη Βουλή από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από τη μία, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την αυστηροποίηση της χορήγησης αναρρωτικών και εκπαιδευτικών αδειών, ενώ καταργείται η μηχανογραφική άδεια 6 ημερών το χρόνο. Χρήση δηλαδή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από την άλλη, υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορεί ο πατέρας δημόσιος υπάλληλος να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση που η σύζυγός του δεν εργάζεται. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας να ζητούν αναστολή της αργίας με αίτησής τους. Έλενα, θα ήθελα πρωτού συνεχίσουμε να θυμίσουμε ότι εμείς περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, περιμένουμε την δική σας πνοή στην εκπομπή. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500, καθώς να μας στέλνετε και τα email σας στο πρώτη ανάρτηση 1@gmail.com και όπως είπε και η Έλενα η Θεοδόρου, μπορείτε να μας βρείτε και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Έλενα, να περάσουμε λίγο ήθελα στο οικονομικό, στην οικονομική ενημέρωση, γιατί φαίνεται πως υπάρχει ένα νομοσχέδιο για τα ακίνητα, το οποίο έχει ήδη αναστατώσει πάρα πολλούς κατόχους ακινήτων, μάλλον. Σωστά. Μάλλον όχι. Πολλούς εκείνους οι οποίοι έχουν χρέη και έχουν και ακίνητα. Σωστά. Όποιος λοιπόν δεν μπορεί να εξοφλήσει τα χρέη του προς το δημόσιο, θα μπορεί να εκχωρεί ακίνητο ή ακίνητα που έχουν στη διάθεσή του για να γίνει συμψηφισμός των οφειλών με την αξία του ακινήτου. Δεν το έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ χρωστάω 30.000 ευρώ στο κράτος, έτσι, και το σπίτι μου είναι αξίας 100.000 ευρώ. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μου παίρνουν το μισό? Ναι. Όχι, το παίρνουν ολόκληρο. Τα 100.000 ευρώ? Ναι, όλο. Όλο. Ό,τι μπορούν να πάρουν, από όπου μπορούν να πάρουν, προφανώς παίρνουν. Δυστυχώς όμως είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν χρέη προς το δημόσιο, είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν ένα σπίτι, μπορεί να είναι παλιό, από την γιαγιά, από τον παππού, από τους γονείς. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι σε περίπτωση που χρωστάς εσύ στο δημόσιο, εάν θέλεις να μου μεταβιβάσεις το σπίτι σου, μπορεί να είμαι παιδί σου, μπορεί να είμαι εγγόνη σου, μπορεί να είμαι ανιψιά σου, δεν έχει σημασία η συγγένεια που έχει με τον κάτοχο του ακινήτου, δεν μπορεί. Επειδή θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο κύριος Ντουκάκης. Σωστά. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντουκάκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Πράγματι υπάρχει μια τρομοκρατία γύρω από το ακίνητο. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να το χειριστεί με σοβαρότητα. Οι 1,5 εκατομμύριο οι άνεργοι, θα προσθέσουμε κι άλλες 100.000 από τους κατασκευαστές και από τους εργαζόμενους γύρω στην οικοδομή, να φτάσουμε τα 2 εκατομμύρια. Και επίσης να σταματήσουν όλες οι εμπορικές πράξεις. Ήδη από χθες που το ανακοινώσατε, που κυκλοφόρησε, χθες ήμουνα σε συνέδριο και με πλησίασε αγοραστής από την επαρχία και λέει: σκόπευα να πάρω στην κόρη μου ένα διαμέρισμα. Τώρα, αφού κινδυνεύει να της το πάρει το κράτος, δεν θα της το αγοράσω. Ας μείνει στο ενίκιο και θα της το πληρώσω εγώ. Πράγματι, μέχρι σήμερα υπήρχε μία ευνοϊκή μεταχείριση για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Δηλαδή, δεν σου έφερνε το ακίνητο το κράτος σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έπρεπε να ήταν διαμέρισμα στη Γλυφάδα, στη Βάρκιζα, σε καλή περιοχή, όχι στα Σεμπόλια, όχι στην πλατεία Βάτης, και επίσης δεν ασχολιόταν με χωράφια. Τώρα όμως κάνει, με το γιομήνι φορολογικό νομοσχέδιο, κάνει τροποποίηση και λέει ότι θα μπορεί να σου πάρει και το οποιοδήποτε χωραφάκι. Και έχουμε δυστυχώς πριν ψηφιστεί ο νόμος εφαρμογή στη Μυτιλήνη, ότι για το φόρο εισοδήματος του 2011 αξίας 1.500 ευρώ του πήρανε ένα ακίνητο αξίας γύρω στα 15.000 ευρώ. Και το διαφημίζει μάλιστα και το Υπουργείο Οικονομικών ότι έκανε επίτευγμα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2013. Αυτά ψηφίσανε οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ας τα λούζονται στο κεφάλι τους.
Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία που θα φέρει προς ψήφιση, η νέα ρύθμιση που θα φέρει προς ψήφιση στο Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή? Δηλαδή, αν κάποιος αδυνατεί να εξοφλήσει με μετρητά, τι επιλογές έχει? Εάν υπάρχει αδυναμία πληρωμής των φόρων, θα το καλεί η εφορία και θα του λέει δήλωσέ μας τι ακίνητα έχεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Ζάκυνθο, στη Μύκονο κτλ., αλλά το παγκόσμιο εισόδημα. Τι έχεις στην Αγγλία, τι έχεις στην Αμερική και όλα τα σχετικά. Και από εκεί και πέρα θα έχει τη δυνατότητα να υπησέρχεται το κράτος το ακίνητο. Τώρα, σε αυτή τη συζήτηση που κάνατε προηγούμενα, εάν το χρέος είναι 40.000 ευρώ και αυτό το ακίνητο κάνει 100.000 ευρώ, το κράτος μόλις δώσει προσφορά κάποιος 40.000 ευρώ και ένα, θα σταματάει εκεί και δεν θα τον ενδιαφέρει να κάνει μια πώληση που να, αν περισσεύει κάποιο ποσό, να το επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Η επίδραση ψυχολογική είναι τεράστια στον κόσμο, τεράστια. Δηλαδή θα παγώσουν όλες οι αγορές, όλες οι μεταβιβάσεις και οι ξένοι ακόμα που μας άφηναν κάποια ψηλά ευρώ εδώ και ειδικά οι Ρώσοι στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιοι άλλοι στην Κρήτη που ερχόταν από την Αμερική, δεν πρόκειται να ασχοληθούν καθόλου με την Ελλάδα. Θα λένε μακριά από την Ελλάδα και μακριά από το κράτος το ελληνικό. Κύριε Ντουκάκη, αν κάποιος όντως χρωστάει και δεν έχει όμως ακίνητο, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Ναι, αν τυχόν δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, πηγαίνει πλέον το κράτος στο ποινικό. Το ΖΙΤΑ τμήμα της Ευελπίδων εκδικάζει κάθε μέρα 140 υποθέσεις. Εγώ βρίσκομαι σχεδόν κάθε μέρα εκεί. Εάν έχει ο δύσμυρος, ο φορολογούμενος που δεν έχει να πληρώσει κάποιο χρέος, αν έχει κάποιο καλό δικηγόρο ή κάποιο καλό μάρτυρα, φοροτεχνείο, οτιδήποτε, θα πάει 3 χρόνια φυλακή. Διαφορετικά θα πιάσει από 6 χρόνια και πάνω. Και οι φυλακές έχουν 3 φορές πάνω φυλακισμένους για τέτοια θέματα και για μικροπρέπειες. Έπρεπε να υπάρχει ο νόμος της ένδυας, της πτώχειας. Αν ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, τι θα κάνουμε? Θα τον πατήσουμε κάτω, θα φωνάξουμε την Τρόικα να φέρει την μπολντόζα, να τον ξαπλώσουμε κάτω και να τον περάσουμε από πάνω για να τον τιμωρήσουμε? Αυτά είναι αστείακρα πράγματα. Αυτό δείχνει ότι το κράτος το δικό μας είναι εκτός τόπου και χρόνου και έχουμε φτάσει στα όρια τουρκοκρατίας, για να μην πω χειρότερα. Τότε οι Τούρκοι που μαζεύανε τους φόρους παίρνανε επί του εισοδήματος. Έβγαζε 100 οκάδες στάρι, σου παίρνανε τις 40. Τώρα εδώ κοιτάζουν να σου πάρουν και την ψυχή η δική μας. Την ψυχή και ό,τι άλλο έχουμε. Κύριε Ντουκάκη, θέλω να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο έχει αρχίσει και απασχολεί τα νοικοκυριά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τι γίνεται? Το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ο φόρος είναι τόσο υψηλός και αυτό το παιχνίδι που παίζεται ότι πλήρωσε και έλα να τα πάρεις, ποιος από το κράτος έχει πάρει λεφτά? Κάποιοι ελάχιστοι πέρυσι πήρανε. Φέτος, επειδή χρωστάνε όλοι, κανένας δεν θα πάρει πίσω. Τα δάση που έχουμε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και δεξιά-αριστερά, όλα θα κοπούνε και θα γίνουν καυσόψηλα. Ακόμα και κάποιοι καναπέδες και κάποια σκαφό και ιστορίες. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κοινωνική συνοχή και γι' αυτό φτάνουμε και στα εγκλήματα και γι' αυτό υπάρχει αδιαφορία και γι' αυτό κανένας δεν υπακούει σε κανένα νόμο. Δύσκολη κατάσταση, κύριε Ντουκάκη. Νομίζω ότι όπως σας είπα και πριν θα μας τα πάρουν όλα, θα μας αφήσουν τίποτα. Ακόμα και αν έχει κάποιος μόνο βοσκότοπο, ακόμα και το βοσκότοπο από ό,τι φαίνεται θα το πάρουν. Καλά, εκεί είναι που θα την πληρώσει. Όποιος έχει βοσκότοπο και ειδικά αν είναι σε περιοχές που έχουν υψηλό συντελεστή, π.χ. Μύκονος. Όποιος έχει βοσκότοπο στη Μύκονο πρέπει κατευθείαν να το χαρίσει στο κράτος. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ξαναπάρει φορολογική ενημερότητα. Να μας διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικών αν θα είναι μαζί με τα πρόβατα ή μόνο ο χώρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι το χειρότερο Υπουργείο που έχω γνωρίσει εγώ από το 1964 μέχρι σήμερα. Είναι ανθρώποι οι οποίοι είναι λίαν επικίνδυνοι. Αναπτύσσουν τρομοκρατία φορολογική και οικονομική. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Να περάσουμε. Άκουσα. Πώς δεν άκουσα. Άκουσα. Να περάσουμε όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την Κυριακή Τσανικίδη και την Ενότητα της Υγείας.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Καλημέρα σας και πάλι, αγαπητοί τηλεθεατές. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση ζωντανά μέσα από τα κινητά σας, από τα τάμπλετ σας, από τις οθόνες των υπολογιστών σας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζουμε μαζί την Κυριακή Τσανικίδη και την Ενότητα της Υγείας. Κυριακή, εχθές αφήσαμε ένα θέμα στη μέση, αν θυμάμαι αφήσαμε καλά. Τα βλαστοκύτταρα στη μέση. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα τα οποία αναπαράγονται διαρκώς και έχουν την ικανότητα να μετατραπούν σε οποιοδήποτε άλλο είδος κυττάρου στο σώμα ενός οργανισμού. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι τον κύριο Σωτήρη Μήτρου, γυναικολόγος και μευτήρας, ο οποίος θα μας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα βλαστοκύτταρα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Θα μας πείτε έτσι λίγα λόγια για τα βλαστοκύτταρα, ας πούμε, γιατί είναι τόσο σημαντικά για την υγεία μας? Βέβαια.
Καταρχάς, να πούμε τι είναι τα βλαστοκύτταρα. Ναι. Γιατί είναι κάτι που πολύ κόσμο να μην το ξέρει. Τα βλαστοκύτταρα είναι κύτταρα του οργανισμού μας, τα οποία υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να μεταμορφωθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του σώματός μας. Κύτταρα του αίματος, χόνδρος, μυϊκό κύτταρο, οτιδήποτε. Και γιατί είναι τόσο σημαντικά? Είναι σημαντικά γιατί ήδη υπάρχουν νόσεις στις οποίες μέρος της θεραπείας είναι θεραπεία με βλαστικά κύτταρα. Θέλετε να μας πείτε τι κρύβει το μέλλον για τα βλαστοκύτταρα, πώς μπορούν να αλλάξουν τη θεραπεία που παρέχει ένας γιατρός? Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο αυτή τη στιγμή έρευνα γύρω από τα βλαστοκύτταρα. Και ο λόγος που είναι αυτό, υπάρχει αυτό, είναι γιατί σε θεωρητικό επίπεδο οι εφαρμογές τους είναι πραγματικά απεριόριστες. Κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να πετυχαίνουμε για τους ασθενείς μας την καλύτερη δυνατή θεραπεία με όσο το δυνατόν τις λιγότερες παρενέργειες. Εφόσον λοιπόν τα βλαστοκύτταρα είναι κάποια κύτταρα του οργανισμού μας, οι παρενέργειες από αυτά αναμένεται να είναι λιγότερες από ότι οι παρενέργειες στις θεραπείες με φάρμακα, τα οποία πολύ συχνά είναι τοξικά για τον οργανισμό. Και ποιες θεραπείες είναι διαθέσιμες με βλαστοκύτταρα? Μέχρι στιγμής τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται κυρίως στις παθήσεις του αίματος. Όταν μιλάμε για μεταμόσχευση μυελού των οστών, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για τη μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων που βρίσκονται στο μυελό των οστών. Έτσι. Στους ενήλικες, βλαστοκύτταρα βρίσκουμε στο μυαλό των οστών. Σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση όμως βρίσκουμε στο αίμα από τον πλακούδα και από τον ομφάλιο λόρο. Επομένως, βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λόρου έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία παθήσεων του αίματος. Λευκαιμίες, λευκόματα και ανεμίες. Κύτταρα από τον ομφάλιο λόρο, έτσι, τα λεγόμενα μεσενχηματικά βλαστικά κύτταρα, πειραματικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία φράγματος του μυοκαρδίου, για τη δημιουργία κάποιων θυμάτων του σώματός μας, όπως χόνδρου σε μεταμοσχεύσεις στην ορθοπαιδική και αρκετές άλλες εφαρμογές, οι οποίες βέβαια είναι ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, κύριε Μήτρου. Κύριε Μήτρου, να σας κάνω μια ερώτηση. Για πόσο καιρό μπορούν να συντηρηθούν τα βλαστοκύτταρα για να χρησιμοποιηθούν? Κοιτάξτε, αυτό είναι σχετικό. Μέχρι στιγμής, επειδή είναι μια γνώση που την έχουμε αποκτήσει πρόσφατα, έτσι, με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι για τουλάχιστον 20 χρόνια μπορούμε να τα συντηρήσουμε σε συνθήκες ψύχους, σε κατάψυξη δηλαδή τα βλαστοκύτταρα, και όταν τα αποψύξουμε αυτά να είναι ακόμα ζωντανά και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό μπορούμε να δούμε με ασφάλεια. Χρησιμοποιώντας όμως έτσι διάφορα μαθηματικά μοντέλα και διάφορους τύπους, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό έχουν υπολογίσει ότι θεωρητικά υπάρχει πιθανότητα να επιζουν και για πολλά ακόμα χιλιάδες χρόνια. Έτσι που το κάνει πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Μήτρου, υπάρχουν βλαστοκύτταρα και στο αίμα ενηλίκων και στο αίμα των ενηλίκων? Ναι, βέβαια, αυτό που σας είπα. Στο μυελό των οστών των ενηλίκων υπάρχουν βλαστοκύτταρα. Όταν λοιπόν μιλάμε στην θεραπεία κάποιων παθήσεων του αίματος ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος άνθρωπος μεταμόσχευση μυελού των οστών, ουσιαστικά μιλάμε για μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από το μυελό των οστών των ενηλίκων. Μάλιστα, κάποιες μελέτες δείχνουν ότι ίσως τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης μετά από μυελό των οστών είναι καλύτερα λίγο, έτσι, από τη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από τον πλακούδα και από τον οφάλιο λόρο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι μεταμοσχεύσεις αναφέρονται σε ανθρώπους που παίρνουν τα βλαστοκύτταρα από κάποιον άλλον δότη. Ενώ τα βλαστοκύτταρα, το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα ίδια τα άτομα, έτσι, να γίνει αυτό που λέμε αυτόλογη μεταμόσχευση, και το αποτέλεσμα φυσικά θα είναι πολύ πολύ καλύτερο. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε μερικά χρόνια για να το ξαναδούμε αυτό. Υπάρχουν ενδεικτικά κάποιες άλλες ασθένειες στις οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρησιμοποιεί τη θεραπεία με βλαστοκύτταρα? Εκτός δηλαδή από το που είπαμε τώρα με το
Με το μυελό των οστών, δηλαδή σε κάποιον καρδιοπαθή, σε κάποιον διαβητικό ίσως. Ναι, αυτό λέω. Υπάρχουν δύο τύποι βλαστοκυττάρων, έτσι. Υπάρχουν τα βλαστοκύτταρα που βρίσκονται στο αίμα του ομφαλίου λόρου και αυτά μπορούν να μεταμορφωθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του αίματος, ερυθρό αιμοσφαίριο, λευκό αιμοσφαίριο, αιμοπετάλιο. Υπάρχουν και τα κύτταρα που βρίσκονται σε μια ουσία μέσα στον ομφάλιο λόρο που λέγεται γέλη του Γουόρτον, έτσι είναι σαν ζελέ, σαν πηχτή, και από εκεί βγαίνουν τα λεγόμενα μεσεγχυματικά κύτταρα, τα οποία μπορούν να γίνουν οποιοδήποτε άλλο κύτταρο του σώματος, εκτός από αίμα. Αυτά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε θεραπεία τόσο του σαχαρόντους διαβήτη, δηλαδή να γίνουν παγκρεατικά κύτταρα, έτσι, σε θεραπείες φράγματος του μυοκαρδίου, να γίνουν μυοκαρδιακά κύτταρα, σε κάποιες στην ορθοπαιδική, σε μεταμόσχευση χόντρων, σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα στη βάδιση, που γίνονται ο λεγόμενος μηνίσκος, που πολύ πολλοί κόσμοι να ξέρει, αλλά δεν είναι τόσο, τα αποτελέσματα τους δεν είναι τόσο δοκιμασμένα όσο αυτά του αίματος. Αλλά είναι πολλά υποσχόμενα. Σχετικά όμως με τους κινδύνους που εμφανίζονται, σχετικά με τα βλαστοκύτταρα, υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνοι θεωρητικά δεν υπάρχουν. Ο κίνδυνος όταν πρόκειται για μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων από ένα άτομο σε ένα άλλο είναι ο κίνδυνος της απόρριψης, δηλαδή να μην πετύχει. Αλλά κίνδυνος με την έννοια της τοξικότητας δεν υπάρχει. Διάβασα κάποτε τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα μοιάζουν πολύ με τα καρκινικά κύτταρα. Πείτε μας γι' αυτό. Όχι, δεν μοιάζουν καθόλου. Το αντίθετο θα έλεγα. Τα καρκινικά κύτταρα ουσιαστικά είναι κύτταρα τα οποία ξεφεύγουν εντελώς από την έννοια του φυσιολογικού κυττάρου και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα. Ενώ τα βλαστικά κύτταρα έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν, να μεταμορφωθούν σε οποιοδήποτε φυσιολογικό κύτταρο. Ωραία. Καταλάβατε. Καταλάβαμε. Ωραία, κύριε Μήτρος. Ένα σχόλιο μόνο. Τα καρκινικά κύτταρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τα πρώτα κύτταρα της εγκυμοσύνης που έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν πάρα πολύ γρήγορα και να εισέλθουν μέσα στον οργανισμό της μητέρας. Αλλά ακόμα και αυτά έχουν την πληροφορία μέσα τους κάποια στιγμή να σταματήσουν. Ενώ τα καρκινικά κύτταρα δεν την έχουν. Γι' αυτό και δίνουν τις μεταστάσεις, γι' αυτό και είναι τόσο σοβαρή ασθένεια ο καρκίνος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Μήτρου. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Φτάσαμε, όπως καταλάβατε, στο τέλος της εκπομπής μας. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση όσον αφορά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ακολουθεί εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9, Παρασκευή αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Φαίνεται πως ο καιρός, να τονίσουμε ότι απόψε προφανώς μάλλον θα χαλάσει. Θα το συζητήσουμε και αύριο, θα πούμε την πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο. Από όλους εμάς εδώ, να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας.